Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming video. Σήμερα θα συνεχίσουμε το καφέ Owner Simulator, όπου φτιάχνουμε τη δική μας καφετέρια, βασικά δική μας εστιατόρια από ό,τι φαίνεται. Είναι ένα παιχνίδι που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Είδα ότι σε κάποιους από σας άρεσε αρκετά, οπότε είπα και όχι, ας το συνεχίσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, σας υπενθυμίζω ότι κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε το link από το site από όπου μπορείτε να αγοράσετε όλο μου το merch. Έχω εκεί πέρα πάρα πολύ όμορφα χειμωνιάτικα φούτερ και κούπες. Γενικά μπορείτε να βρείτε και διάφορα άλλα όμορφα πραγματάκια, μπρελόκια, βραχιολάκια, κοντομάνικα μπλουζάκια, καπέλα, σκούφους. Τεκάρετε τα όλα στο link στην περιγραφή. Tuesday, new day. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Έχουμε τα tasks. Έχει ξημερώσει εδώ η μέρα και η γάτα είναι λίγο αγριεμένη. Και το μαγαζί, όπως βλέπετε, έχει καθαρίσει και το έχουμε βάψει. Επιτέλους αρχίζουμε να κάνουμε κάποιες δουλειές εδώ πέρα. Let's order food for cooking. Θέλει να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε. Έχω 5 χιλιάρικα. Πίτσα πεπερώνι. Θέλουμε πεπερώνι, ζύμη, ντομάτα, σος και μοτσαρέλα είναι αυτό. Και χρειαζόμαστε και όλες αυτές τις συσκευές για να μαγειρέψουμε. Συγγνώμη, αυτές που θα μπουν όλα. Εδώ είναι το ψυγείο. Λοιπόν, εφόσον το ψυγείο είναι εδώ, εδώ πέρα θα κάνουμε την κουζίνα. Δεν θέλω να είναι open kitchen η φάση. Οπότε πρέπει να παραγγείλω και αυτά τα πράγματα. Το μπάγκο, ας πούμε. Μόνο 110. Φάση. Θέλουμε αυτό το μπάγκο, κουζίνα και ψυγείο. Ψυγείο έχουμε όμως. Θα πάρουμε αυτό το μπάγκο. Nope. Δεν μπορώ να το αγοράσω. Επειδή πρέπει να πάρω πρώτα τα άλλα. Άντε καλά. Ας πάρουμε από food store αυτά που πρέπει. Έχουμε το πεπερόνι. Ντομάτα, μοτσαρέλα, σος, μανιτάρια. Ωραία. Λοιπόν, αφού παραγγείλαμε κάποια πράγματα, πρέπει να πάμε να τα παραλάβουμε. Έχουν έρθει όλα αυτά τα κουτιά. Θα τα βάλουμε εδώ. Τι να... Το βλέπετε. What is this? Τι είναι αυτό? Θα κάνω σαν να μην το είδα. Μπορώ να αλληλεπιδράσω μαζί του. Η ερώτηση βασικά είναι, θέλω να αλληλεπιδράσω μαζί του. Ρένε, δουλεύει. Τι είναι αυτό? Τώρα θα πάμε να το ανακαλύψω. Λέει ότι χρειαζόμαστε κάποιες συσκευές που δεν με άφηνε να αγοράσω πριν, μάλλον επειδή ήθελε πρώτα να αγοράσω τις προμήθειες. Αλλά δεν ξέρω τι εγώ είμαι έξω. Δεν μπορώ... Δεν με αφήνει να πάω εκεί. Απλά είναι εκεί για να το βλέπουμε και να τρομάζουμε. Ας έρθουμε λοιπόν εδώ και να παραγγείλουμε τα υπόλοιπα πράγματα. Θέλουμε cash register. Το cash register είναι αυτό. Ας πάρουμε το kitchen table εδώ πέρα που είμαστε σίγουροι. Ωραία, έχουμε ένα kitchen table. Λίγο να το περιστρέψουμε. Έχουμε λάθος και τα φώτα. Περίμενε. Να ανάψω τα φώτα να βλέπω. Turn on. Ωραία. Kitchen table, οπότε. Θα βάλουμε ένα kitchen table εδώ. Ναι, είναι λίγο. Λίγο στραβό. Λίγο Q θέλει. Oven. Να το, αυτό είναι oven. Γιατί περνάει αεροπλάνο από πάνω. Τι είναι αυτό το κόκκινο? Α, θέλει μπρίζα. Μήπως πρέπει να αγοράσω μπρίζες? Δηλαδή, μήπως πρέπει να βάλω μία μπρίζα εδώ και μετά να πάρω από εδώ το ρεύμα και να το βάλω στην πρίζα. Που δεν έπαθα καμιά ηλεκτροπληξία, καλά είμαστε. Και μετά θέλουμε και ψυγείο. Συγγνώμη, έχουμε τόσο μεγάλο ψυγείο. Είναι καταψύκτης αυτός και καλά. Άντες βάλουμε και θέλει και αυτός ρεύμα. Οπότε αγοράζουμε πάλι εδώ πέρα μία πριτούλα. Θα τη βάλουμε εδώ. Παίρνουμε από εδώ το ρεύμα και το κάνουμε connect εκεί. Ωραία. Cash register. Αυτό πρέπει να εννοεί. Αλλά αυτό θα το γυρίσουμε. Το βάλουμε έτσι. Νομίζω αυτή είναι η καλύτερη επιλογή. Και στη συνέχεια θα πάρουμε πάλι μία πριζούλα. Τη βάλουμε εδώ. Power. Τέλεια. Πάρα πολύ καλή είμαι. Α, θέλει και άλλα πράγματα να αγοράσω. Σίγουρα πρέπει να βάλουμε εδώ προφητήρα, το πάνω. Ο οποίος επίσης θέλει ρεύμα. Θα γεμίσει πρίζα. Όχι πάλι ο creepy. Θα βάλουμε και sink.
Βρέχει το μεταξύ και ακούγεται ένα τσίκι τσίκι και με τρομάζει. Πρέπει να βάλουμε και δύο τραπεζάκια για να κάθονται οι επισκέπτες μας. Δεν θέλω να τα βάλω εδώ με το που μπαίνεις. Έχουμε τόσο χώρο εδώ. Θα βάλω εδώ για να έχουν θέα. Να βλέπουν τη βροχή και τα ζωντανά που έχουμε στον κήπο μας. Ωραία. Και πρέπει λέει να προσλάβω υπάλληλο. Δεν θέλω να προσλάβω υπάλληλο. Θέλω να το δουλεύω μόνη μου. At the kitchen table. Και βάλε δύο λάμπες. Θα βάλω τις λάμπες πρώτα. Μία λάμπα εδώ. Μία λάμπα εδώ. Για να μην τρώνε οι καλεσμένοι σκοτεινά. Και είμαστε μια χαρά για αρχή. Θα είμαστε απλοί. Δεν θέλουμε να μπούμε σε μεγάλα έξοδα. Γιατί ακούγονται δίπλα μου και εμείς θα γυρίσω και θα φάω jumpscare. Σταματήστε. Πρέπει να κάνω έναν employee τώρα εδώ πέρα στην κουζίνα. Πηγαίνω στο tablet. Management. Hire. Hire, hire, hire. Find new employees. Και μου βγάζει το Vlad, ο οποίος δεν είναι πολύ γρήγορος, είναι πολύ καλός στην επικοινωνία και έχει motivation. Θα σε προσλάβω, παιδί μου. Σε χρειάζομαι. Και θα σε βάλω να δουλέψεις εδώ. Δεν έχω πολλές επιλογές. Α, καλώς το να. Έτσι θα κάθεται και θα κοιτάει. Α, περνώ από μέσα του. Γεια σου, Vlad. Μου θυμίζεις το Βλαδίμηρο στο GTRP που έπαιζα. Έχεις κάποια σχέση, Vlad? Σταμάτα! Εγώ θα σε πληρώνω για να κάθεσαι να κοιτάς τον τοίχο. Yes! Εντάξει. Σημερώνει, τάκι 45, τώρα θέλει να αγοράσω δύο bio toilets outside. Να, εδώ. Συγγνώμη, στο εστιατόριο μου αυτή θα είναι η τουαλέτα. Αλήθεια τώρα. Open. Πρέπει να ανοίξουμε το εστιατόριο. Είσαι έτοιμος, Vlad, παιδί μου, να δουλέψεις? Θα ανοίξουμε το εστιατόριο. Θα γεμίσουμε εδώ κόσμο. Είναι 9 η ώρα το πρωί. Έχουμε όλη τη μέρα μπροστά μας. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Ανοίγουμε το tablet και πηγαίνουμε. Να το. Είμαστε ανοιχτοί. Καλησπέρα σας. Τι? Αυτή με είπε ότι δεν έχω φαγητά. Και έφυγε. Vlad, κάτι πάει λάθος. Έχουμε φαγητά. Πρέπει να μαγειρέψεις, παιδί μου. Συγγνώμη, εγώ πρέπει να έχω όλα τα φαγητά. Εγώ επένδυσα στις πίτσες. Ήθελα να κάνω πιτσαρία. Θες πίτσα? Θες πίτσα. 11 η ώρα το πρωί. Πολύ ωραία πίτσα. Pizza for cheese. Α! Τι την έδωσα. Α! Κουνήθηκε. Κουνήθηκε, παιδιά. Αυτή έκατσε. Ναι, γεια σας, έκατσε. Ωραία, 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 ωραία. Είναι την παραγγελία, γρήγορα, έχουμε το πρώτο μας πελάτη. Πού είναι τώρα, πού είναι. Την ψήνει ακόμη. Τι βράζεις, παιδί μου, πίτσα φτιάχνεις. Α, κάνω, δεν πάει καλά αυτό το παιδί. Συγγνώμη, ναι, μιλήστε το τηλέφωνο. Όχι, δεν σας απασχολώ, δεν σας... Ωραία, είναι έτοιμη η παραγγελία μου. Την πήρα. Κυρία μου, γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Πάτε. Έλα, γίνε χαρούμενη. Καλύτερη πίτσα, την έβρασε κιόλας. Μία νέα τεχνική που έχει μάθει κατευθείαν από την Ιταλία. Γεια σου, φιλαράκο μου. Ήρθα. Πίτσα πεπερώνει. Μην αγχώνεσαι, καθίστε. Μπορείς να γνωριστείς εδώ και με αυτή την κυρία, η οποία είναι συμπαθέστατη. Α, λεφτά. Είναι και λεφτά. Τα πρώτα μου λεφτά είναι, ρε. Τα πρώτα μου λεφτάκια είναι. Τέλεια. Vlad, τρέχω! Πεθαίνω ισπανικό. Θέλει πίτσα κι αυτή. Πίτσα Margarita. Δεν μπορώ να πάρω, λέει, παραγγελία γιατί θέλω κι άλλα kitchen table. Με δουλεύει. Θα περιμένεις. Μην ευρεάσεις πάρα πολύ, σε παρακαλώ. Καταλαβαίνεις ότι η κουζίνα έχει ένα πρόβλημα. Είμαστε νέο κατάστημα, φαίνεται. Λίγο που υπομονή θα θέλαμε. One eternity later. Είμαι έτοιμη. Πίτσα Μαργαρίτα. Ωραία, καθίστε. Πού θα καθίσεις? Take. Να την πάμε εδώ. Πήγε! Πήγε! Συγγνώμη, νιώθω πολύ κακός άνθρωπος αυτή τη στιγμή, αλλά έχω αγχωθεί. Πάει. Πάρε τα λεφτάκια κι εσύ. Τι 6, οι άλλοι πριν με δεσέ 11. Δες και μπουρμπουάρ. Γεια σας. Pizza Country. Μπορείτε να περάσετε και να καθίσετε όπου θέλετε εσείς, βολευτείτε. Εσύ τελειώνεις, μπράβο. 19, πρέπει να ήταν πολύ καλή η πίτσα. Μπράβο, Vlad. Μπράβο, αγόρι μου. Μαγείρεψε εδώ. Τι μαγειρεύεις, τι κόβεις, μόνο εσύ βλέπει. Μην κόβεις κανένα δάχτυλο μπροστά. Καλησπέρα σας. Τι θα θέλατε? Ναι, τώρα ο Vlad το παιδί κάνει μια δουλίτσα. Πώς ήταν η δουλειά? Λερωθήκατε λίγο. Πού δουλεύετε? Μπράβο, ναι. Τώρα θα βάλω το παιδί να φτιάχνει την πίτσα σας. Μπορείτε να καθίσετε όσο εγώ εξυπηρετώ εδώ τον άνθρωπο δίπλα. Ορίστε. Level up, level up. Αυτός τώρα με λέει ότι άφησε εδώ πέρα βρωμιές. Μάλιστα, θα καθαρίσω. Όχι, πώς καθαρίζω? Α!
είναι ο Σέριφ και μας λέει ότι υπάρχει ένα απέσιο τέρας που κυκλοφορεί, που μοιάζει με τον Bigfoot. Δίνουνε μία αμοιβή των 2.000, λέει, για πληροφορίες. Και θα με πληρώσει να μου δώσω τέτοιο. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός, περιμένετε. Μη. Φιλαράκι, περίμενε, πίτσα μαργαρίτα. Πρέπει να πάω να βγάλω φωτογραφία του τέρας. Λέτε να είναι αυτό το τέρας που πήρα, που είδα εγώ. Ναι, εδώ έχει ένα σκουπιδάκι, συγγνώμη. Τώρα θέλει να εξυπηρετήσω και 20 customers, λέει. Δύσκολα τα πράγματα. Μη φεύγετε επειδή με βρω μιάρα. Άμα δεν έχω καλή σχέση με τους άστεγους, λέει, μπορούν να μου κάνουν κακό στην επιχείρηση, να μου σπάσουν τα τζάμια ή να μου ρίχνουν σκουπίδια. Ναι, κύριε μου, έχουμε ένα πρόβλημα με την κουζίνα. Έχει κολλήσει λίγο. Α, όχι, δεν έχει κολλήσει. Κάτι έσπασε! Πιάστε τον! Γεια σας. Δεν θα πάει καλά αυτό. Έλα φάε. Ρε, να το το τζάμι που έσπασε. Πρέπει να επισκευάσουμε αυτό για αρχή. Ωραία. Μετά πρέπει να καθαρίσουμε. Πρέπει να αγοράσει κάτι στη σκούπα. Α, mop for dirt. Yes. Α, θα πάρουμε και γι' αυτό, αυτό για τις κατσαρίδες, γιατί σίγουρα εδώ πέρα θα μαζευτεί καμιά κατσαριδούλα. Οπότε, πατάμε τώρα F. Καλά έχει πάει προς το παρόν. Έβγαλα πολύ λίγα λεφτά, αλλά δεν πειράζει. Θα βάλω και άλλα τραπεζάκια για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερο κόσμο. Και σίγουρα χρειάζομαι και άλλον στην κουζίνα. Αλλά εφόσον δεν έχω πολλές συνταγές, δεν ξέρω αν μπορώ να βάλω κι άλλον στην κουζίνα. Να βάλουμε σίγουρα κάποιο για 4 άτομα. Οπότε λέω να πάω με τα κλασικά για να μπορώ να εξυπηρετώ κόσμο. Ωραία. Και ίσως να βάλουμε και κάποιο για 4 άτομα. Μπορώ να κάνω hire, να προσλάβω και κάποιον στο ταμείο. Έχουμε τη Σόφη. Θα την κάνουμε πρόσληψη τη Σόφη και θα τη βάλουμε να δουλεύει εδώ. Άγι! Δεν μπορώ να τη βάλω να δουλεύει εδώ. Εδώ δεν μπορώ να βάλω να δουλεύει η Σόφη. Μπορώ να της αγοράσω όμως μία κουζίνα για να δουλεύει παράλληλα με το Vlad. Και θα τη βάλουμε εδώ τη Σόφη. Γεια σου ρε Σόφη! Φωτιά έχουμε πάρει, έχουμε 2 υπαλλήλους πλέον! Τα πράγματα δεν είναι αστεία, κυρίες και κύριοι. Ωραία, και αυτό που θα κάνω είναι να ανοίξω το μαγαζί μου πάλι για να έρθει κόσμος, να πετύχουμε τις παραγγελίες, να ανεβούμε level για να ξεκλειδώσουμε και άλλα πράγματα. Θέλω λίγο να δω πώς θα μπορέσω να δουλέψω μαζί με 2 υπαλλήλους. Καλησπέρα σας! Πίτσα με 4 τυριά. Εν τω μεταξύ μου έχει ανοίξει όρεξη, έτσι. Θέλω να φάω πίτσα με 4 τυριά. Ποιος θα την κάνει? Μπράβο ρε Σόφη! Ήξερα ότι μπορώ να βασιστώ πάνω σου. Hello. Αυτός θέλει και αυτός πίτσα με 4 τυριά. Τώρα και ο Vlad μαγειρεύει, παιδιά, γιατί ήρθε επόμενος πελάτης και πρέπει να τον εξυπηρετήσουμε. Η Σόφη έχει έτοιμη την παραγγελία, γιατί ήξερα ότι μπορώ να βασιστώ πάνω της. Παίρνουμε την πίτσα και την πάμε εδώ, στην κυρία. Hey. Έχουμε απλήρωτους λογαριασμούς, πρέπει να πληρώσουμε γιατί θα έχουμε θέμα. Ανεβαίνει το ηλεκτρίσιτη σιγά σιγά. Δεν αστείευονται τα πράγματα. Τέλος πάντων, πρέπει να αυξήσω λίγο τις τιμές. Μπορώ να το κάνω τώρα. $2 το καθένα θα το κάνω. Έχουμε εκεί καινούριο πελάτη. 6 ώρα το πρωί, όλοι θέλουν να φάνε πίτσα. Η πίτσα της Κωνσταντίνας. Μου έφερε σκουπίδια! Δεν θα τα πάμε καλά, λέμε. Έχω κατσαρίδες! Έχει κατσαρίδες, παιδιά! It's a for cheese. Λοιπόν, φύγε από εδώ, να ψεκάσω. Δίπλα, εκεί που μαγειρεύουν οι άλλοι, εγώ ψεκαθίζω. Δεν έχει καμία τώρα. Λοιπόν, θα προσθέσω και άλλα πράγματα στον κατάλογο. Θα βάλουμε σούσι, αλλά δεν θα το έχουμε τόσο κοινό. Θα το βάλουμε 8, 9, 10. Πώς θα βάζω? Μήπως πρέπει να έχω τον εξοπλισμό? Θα δούμε τώρα. Θα πάρουμε τον εξοπλισμό. Αυτό. Αυτό. Και ας πάρουμε και από αυτά. Να έχουμε. Ωραία. Κάτι κακό έχει γίνει. Δεν έχω τελικά για να φτιάξω φαγητά και όλοι φεύγουν. Πρέπει να εξοπλίσω πάλι όλα τα τέτοια. Γεια σου!
Δεν θέλω να τα βρούμε! Θέλω να τα βρω με αυτόν και δεν μου κάθεται να μου μιλήσει λίγο. Εν τω μεταξύ, πρέπει να φτάσω στο level 5 το εστιατόριο. Κάναμε τις 20 παραγγελίες. Η ώρα έχει πάει 2 και λέω να το κλείσω. Λοιπόν, έχω ένα θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ενώ έχω τα υλικά, δεν μπορώ να φτιάξω σούσι. Α, μπορώ να το σύρω. Τόση ώρα γιατί δεν το έκανα. Τέλος πάντων, πλέον έχω και σούσι στο μάτι. Έχω ένα email. Είδα, λέει, τη διαφήμιση σου στο Cast Lake Post. Η γυναίκα μου και εγώ σκοπεύουμε να ανοίξουμε ένα cozy καφέ στα περίχωρα της πόλης, αλλά δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε. Θέλουμε, λέει, τη βοήθειά σου να βγάλουμε όλα τα σκουπίδια, να κάνουμε επιδιορθώσεις και να επιπλώσουμε το εσωτερικό. Μπορείς να μας βοηθήσεις. Θα σε πληρώσουμε καλά. Θα μου δώσουν 4 χιλιάρικα. Μάλλον θα το δεχτούμε. Ωστόσο, λέω να το κάνουμε σε επόμενο part, εφόσον θέλετε να συνεχίσουμε αυτό το παιχνίδι. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like στο βίντεο και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Όπως σας είπα, κάτω στην περιγραφή έχω και το link από το merch. Και αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!